Στα πλαίσια της συνεργασίας με την ΕΜΑΚ, σήμερα βρισκόμαστε στο τέρμα του Φαραγγιού Γκούρα, στο Περιστέρι, με τον κύριο Μπαλασό και τον κύριο διοικητή της Πέμπτης ΕΜΑΚ και τον εκπαιδευτή τον Γιώργο τον Ανδρέο. Λοιπόν, η πρώτη ομάδα έχει βγει. Θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα είναι πετυχημένο. Το πείραμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια επαναλαμβάνεται και συνεχίζει σε μια διαδικασία την οποία ακόμα δεν έχουμε τερματίσει, είναι μέρος του όλου σχεδιασμού του ΟΕΔ για την κατάρτιση των ΕΜΑΚ. Ευχαριστώ τα ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων που μου έδωσε την δυνατότητα να εκπαιδεύσω τους άντρες της 5ης ΕΜΑΚ και να τους μεταφέρω την 20ετή εμπειρία και πείρα που έχω εγώ και η ομάδα μου από τις εξερευνήσεις όλων των ελληνικών φαραγγιών, αλλά και της περιοχής της Ηπείρου. Νομίζω ότι το επίπεδο των ανδρών της 5ης ΕΜΑΚ είναι αξιόλογο και το διαπιστώσαμε από την πρώτη μέρα εκπαίδευσης και πιστεύουμε ότι η εξέλιξη της εκπαίδευσης θα είναι ικανοποιητική και οι άντρες της 5ης ΕΜΑΚ θα μπορούν να διαχειριστούν περιστατικά για τον τουρισμό και την ορειβασία στην Ελλάδα. Είχαμε σήμερα την χαρά να ολοκληρώσουμε μια πενθήμερη εκπαίδευση στα φαράγγια των Ιωαννίνων σε θέματα μετακίνησης και να αποκτήσουμε τις πρώτες μας εμπειρίες στο κομμάτι αυτό που ως τώρα δεν μας είχε δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε παρόμοια εκπαίδευση. Οφείλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον κύριο Κύρκο που για άλλη μια φορά ως διευθυντής του ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων έδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και εκπαίδευση της 5ης ΕΜΑΚ. Ο κύριος Ανδρέου είναι εξαιρετικός εκπαιδευτής, το διαπιστώσαμε αυτές τις 5 μέρες της εκπαίδευσης και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε στο δεύτερο επίπεδο αρχές Ιουνίου.